Βλαντιμίρ. Γιατί να ανήκω στο ΝΑΤΟ, θα ανήκω στην Ευρώπη. Τι σκέφτονται λοιπόν οι Ευρωπαίοι, ποιος θυσιάζει παιδιά, δουλειά, τη ζωή του, όχι για την πατρίδα του, αλλά για την Ευρώπη. Ποια Ευρώπη δηλαδή. Δηλαδή εδώ υπάρχουν νεοέλληνες δραγιάδες Γρεκίδη, νεοέλληνες εδώ στην Ελλάδα, που λένε ένα μωρέ για πατρίδα, μωρέ κάνει πατρίδα και μου λένε για πατρίδα. Κάτι αναρχόπλητα, κάτι τραμπουκάκια που αν τους πετάξει ένα 1.000 ευρώ πάνω στο τραπέζι, μπορεί να σου κάνουν και τον πλέον, τον ξέρω εγώ, τον πιο ακροδεξιό. Του μη φασίστα. Καλά, έτσι κι αλλιώς οι αναρχόπλητοι, οι ψευτοαντιφά, είναι έτσι κι αλλιώς οι αντιφά, είναι φασίστες. Διότι από τότε που βρέθηκαν οι αντιφασίστες, ο φασισμός τριαβεύει. Όπως καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Διότι να υπάρχει μονόρροπη κατάσταση δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ισορροπία. Βγαίνουν οι ναζιστές από εδώ και οι αντιφά από εδώ και σκοτώνται μεταξύ τους και υπάρχει ισορροπία. Η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, είναι ότι σε σημαντικό επίπεδο η Δύση μειονεκτεί. Η Δύση είναι πολύ πίσω. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν παρά να συνεχίσουν να μάχονται ανελέητα τη Ρωσία για να εμποδίσουν πάση θυσία την προσέγγιση Ρωσίας Ευρώπης. Αυτό που σας λέω και πάρα πολύ καιρό. Ο μεγάλος καημός των Αμερικανών και στον Αγγελίκη. Για να τα λέμε όλα. Αυτή η ιστορία θυμίζει, αδράμω μου, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπου υπήρχαν 4 επίγονοι και οι 2 τα έβρισκαν μεταξύ τους και άλλοι δεν τα έβρισκαν μεταξύ τους. Μετά σκοτωνόταν αυτοί οι 2-4 δηλαδή από εδώ, μέναν οι 2 και έβρισκαν στο δεύτερο. Έτσι γίνεται πάντα. Τι φοβάται λοιπόν τώρα η Αμερική που έχει την Κίνα ως αντίπαλο, ότι αν η Ρωσία προσδεθεί στην Ευρώπη και το αντίστροφο, τότε ο Αμερικανικός παράγοντας που είναι ήδη προς την δύση του, τελειώνει. Γι' αυτό και κάνα τον άκρο σε εξωτερικό άξονα, βλέποντας, διαβλέποντας, βγάλανε τη Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβλέποντας τη δύση τους, έκανα την κίνηση. Μια κίνηση έξυπνη. Έκανα τον άκρο σε εξωτερικό άξονα. Αυστραλία, Αμερική, Βρετανία. Απλά πράγματα είναι. Το άκρο σε εξωτερικό λοιπόν τριοχτυπάει τη Γαλλία και τον Μακρόν, για να μην σηκώσει παντιέρα η Γαλλία ως ηγέτηρα δύναμη, μετά και την δύση της Μέρκελ, την φεύγοντας η Μέρκελ, αφήνει από καίδια ψωμιά. Να ξέρετε, από καίδια. Την ψηλιάστηκε η Μέρκελ τον κανάλι ψυχόνα, θα τα βγάλει και το κομμάτι. Το κομμάτι θα διαλυθεί, τέλος δεν υπάρχει Γερμανία πλέον. Δεν υπήρχε ποτέ. Η Γερμανία δεν υπάρχει ούτως έθνος, η Γερμανία δεν υπάρχει ούτως κράτος. Είναι μια εταιρεία πραγματικά. Μια εταιρεία, ας το πω διαφορετικά. Germany Corporation ή Germany ΑΕ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή είναι η Γερμανία. Γιατί άμα δεν έχει στρατό για να επιβάλλει την πολιτική και κοινωνική σου ή οικονομική σου βούληση, τότε δεν είσαι υπαρκτό κράτος. Η υποταγή λοιπόν της ΣΥΑ της Γαλλίας είναι το δέλεα στη Γερμανία για να κατηθεί μακριά και εχθρικά προς δηλώσεις. Δηλαδή τι κάνουν τώρα, φίλες και φίλοι, οι Αμερικανοί. Αφήνουν τους Γερμανούς να παίζουν οικονομικό παιχνίδι και να έχουν δορυφοριοποιήσει με τον Μακρόν την Γαλλία οικονομικά, ώστε να μην κάνει η Γαλλία το βήμα προς τη Ρωσία, βάλαν τη Γερμανία στο παιχνίδι και η Γερμανία μια παίζει τη Γερμανία, μια με τη Ρωσία, μια με τη Γαλλία, μια με την Αμερική, είναι ο Μπαλαντέρ. Ό,τι κάνει η Τουρκία. Οι Μογγόλοι της Τουρκίας είναι στη συμπεριφορά τους οι ίδιοι με τους Μογγόλους της Γερμανίας. Γιατί οι Γερμανοί είναι όπως οι Μαγιάροι, οι Ούγγροι, είναι μογγολικά φύλλα. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν η Γαλλία, για να μην ξεχνιόμαστε, θέλει την Ελλάδα. 2 ισχυρές στρατιωτικά, χωρίς όμως με στρατηγικό βάθος στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό. Και η Ελλάδα και η Γαλλία είναι ισχυρές στρατιωτικά. Είναι από τις πλέον ισχυρές χώρες στην Ευρώπη. Πού κορυδευόμαστε. Και η Ελλάδα, ισχυρότατη χώρα είμαστε. Με το πολεμικό ναυτικό ενδιά κτλ. Και τα υποβρύχια μας είμαστε ισχυρότατη χώρα στη Μεσόγειο. Οι δύο χώρες αυτές όμως, αν κάνουν πραγματικά στρατηγική συμμαχία, όχι αυτή που κάνουν στο πόδι συμμαχία ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τον κ. Μακρόν. Γιατί εδώ μας αφήνει εμάς ακάλυπτους η Γαλλική Συμφωνία. Αυτή είναι η αλήθεια. Εάν, δηλαδή στο ζωτικό χώρο που έχουμε χάσει, έχουμε απολέσει. Ακούστε φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα, ο ζωτικός χώρος της Ελλάδος πού είναι, ξέρετε. Ξέρετε εσύ. Ζωτικός χώρος. Της Γαλλίας είναι προς την Ιταλία. Της Γαλλίας είναι, ξέρω εγώ, προς την Αφρική. Της Ιταλίας είναι προς την Αλβανία, προς την Ελλάδα. Της Ελλάδος είναι προς τη Μικρά Ασία και στη Μέση Ανατολή. Ήταν χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι τώρα. Ο ζωτικός χώρος της χώρας μας πραγματικά είναι προς τη Μικρά Ασία, προς την Ανατολή γενικά και στη Δύση, αλλά λιγότερο. Δηλαδή πήγαμε και στην Νότια Γαλλία και στην Νότια Ισπανία και στην Βόρεια Αφρική, κάναμε απικίες, ναι, αλλά λιγότερο.
παρουσία μας τότε στα παράλια της Μεσογείου και Μέση Ανατολή, με το Αλέξανδρο πιο κάτω, έτσι. Αλλά Μικρά Ασία και μέσα. Αυτός είναι ο ζωτικός μας χώρος. Μαζί λοιπόν Ελλάδα και Γαλλία δεν είναι αμεληταία ποσότητα, φίλες και φίλοι. Δεν είναι. Είναι, να το πω διαφορετικά, σε βάθος, σε μέτρο, σε μέγεθος, η υπερδύναμη της Ευρώπης. Και αυτό είναι σημαντικό και για τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν το θέλουν, ούτε η Γερμανία το θέλει. Γιατί αυτός ο πόλος που πραγματικά αν ήταν κυβέρνηση ελληνική λύση, θα τον έκανε πραγματικό τον πόλο αυτό. Πραγματικότητα, Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Θα μπορούσε να αλλάξει τα δρόμενα στην Ευρώπη. Να τραγυρίσει τούμπα. Και να σας εξηγήσω γιατί. Η Ιταλία είναι ανταγωνιστική χώρα της Γαλλίας. Βιομηχανία, υλικά συστήματα, ζωτικό χώρος, ασφιχτιά. Δυτικά δεν μπορεί να πάει η Γαλλία, η Ιταλία έχει πρόβλημα. Ανατολικά πάει προς την Αλβανία και προς την Ελλάδα. Τα συμφέροντα και αυτό είναι και φίλοι με την Τουρκία. Σε αντίθεση η Γαλλία, επειδή έχει συμφέροντα συγκρουόμενα με την Ιταλία, είναι εχθρός της Τουρκίας, η οποία Τουρκία παίζει παιχνίδι στη Μέση Ανατολή, που είναι ο ζωτικός χώρος της Γαλλίας. Αιώνες του. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος δεν θέλει να καταλάβει, δεν θα καταλάβει. Όπως δεν θέλετε να καταλάβετε πολλοί από εσάς, ότι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν ιστορικούς, αλλά και ειδικούς ερευνητές, είναι η σχέση μεταξύ ναζισμού και κεμαλισμού. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα σας εξηγήσουμε. Ποια είναι η σχέση των ναζιστών εδώ που ψηφίσατε, αυτά τα παρτάλια, οι ναζιστές,